ο Ανδρέας Βιγενόπουλος αποτελεί το τέλειο παράδειγμα φωτοβολίδας. Εκτοξεύεται και ταξιδεύει στον ουρανό, ενώ όλοι κοιτάζουν. Ζει για λίγο στο απόγειο και ύστερα σκάει. Αυτή είναι η ιστορία του. Τα πρώτα χρόνια. Ο Ανδρέας Βιγενόπουλος γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα και μεγάλωσε στους αμπελόκηπους. Σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφύτισή του, εργάστηκε στην αυτιλιακή εταιρεία Thanamari Shipping. Μέσω της εργασίας του αυτής, απέκτησε την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά και τις γνωριμίες, για να προχωρήσει στο πρώτο δικό του εγχείρημα. Το 1983, ιδρύει τη δικηγορική εταιρεία Βιενόπουλους και Συνεργάτες, VNP. Παρά το ξεκίνησε με τον ταπεινό αριθμό των τριών δικηγόρων, κατέληξε να απασχολεί περισσότερους από 40. Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στι τομείς γύρω από τα οικονομικά. Κυρίω τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, εταιρικό δίκαιο, εμπορικέ συμβάσει, αεροπορικό δίκαιο, ακίνητα, ναυτικό δίκαιο και μεταφορέ, ευρωπαϊκό και φορολογικό δίκαιο. Ο Βιενόπουλο θεωρούνται από του πλέον ειδικευμένου στη δημιουργία offshore εταιριών. Η offshore είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων οι υφοπλιστές που έχουν ξένες σημαίες στα καράβια τους. Έχοντας πολλές offshore καθένα Κάθε καράβι αποτελεί και ξεχωριστή εταιρεία. Αθλητικό υπόβαθρο. Ο παππού του, Ανδρέας Βιενόπουλο, τη δεκαετία του 50, υπήρξε πρόεδρο τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Έτσι, και ο εγγονό Ανδρέα ήταν από μικρό κοντά στον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με το άθλημα τη ξηφασκία. Σαν αθλητή του Παναθεναϊκού, υπήρξε πρωταθλητή Ελλάδο στο ψήφο Ασκήσεων το 1972 και το 1973. Και στο ψήφο Μονομαχία τα 72, 73, 74, 75, 77, 80 και 81. Συμμετείχε σε πάμπολου πανευρωπαϊκούς και βαλκανικού αγώνε στου κλάδου Φλόγα και ΕΠΕ, e κατακτώντα περισσότερα από 45 μετάλλια. Κορονίδα των αθλητικών του επιδόσεων ήταν η συμμετοχή του στου Ολυμπιακού Αγώνες του Μονάχου το 72. Τη γιορτή του αθλητισμού που επέλεξαν Παλαιστίνοι τρομοκράτε τη οργάνωση Μαύρο Σεπτέμβρη για να πνίξουν στο αίμα. Οι τρομοκράτε έβαλαν στο Ολυμπιακό χωριό και εκτέλεσαν δύο Ισραηλινού αθλητέ. Ακολούθησε καταδίωξη από τη γερμανική αστυνομία και στο αεροδρόμιο του Μονάχου σκοτώθηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, τρομοκράτε και όμοιροι. Η απόφαση τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπής να συνεχίσει του αγώνε, παρά το σοβαρό του περιστατικό, έμεινε στην ιστορία. Το ίδιο ιστορική είναι και η φράση του τότε Προέδρου τη, Avery Brandage, που είπε The games, must go on. «The games must go on». Ο Ανδρέας Βιενόπουλος βρισκόταν στο Μόναχο. Συμμετείχε σε εκείνη την Ταραχώδη Ολυμπιάδα σε ηλικία μόλις 19 ετών. Μάλιστα, στο αγώνασμα του ξύφου ασκήσεων πέτυχε δύο νίκες πριν τελικά αποκλειστεί. Η Marfin Group Το 1997, ο Ανδρέας Βιενόπουλος ιδρύει τη Marfin ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Έχοντα αποκτήσει γνωριμίε με εφοπλιστέ, σε εταιρείε των οποίων ήταν νομικό σύμβουλο, ήθελε να κινητοποιήσει εφοπλιστικά κεφάλαια για επενδύσει στη στεριά. Την επιδίωξή του αυτή δεν την κράτησε κρυφή. Το όνομα Μαρφίν προέρχεται από τι λέξει Maritime Finance. Ένα ακόμα στόχο ήταν η είσοδο τη Μαρφίν στο χρηματιστήριο. Αυτό το πέτυχε με την εξαγορά τη επενδυτική εταιρεία Μεσογειακή. Αργότερα ήρθε η εξαγορά τη συγμένη επιφάνεια Intertip και η μετονομασία τη εταιρεία σε Marfin.com ΑΕ συμμετοχών. Το 2001 η Marfin αποφάσισε να εμπλακεί στον τραπεζικό τομέα. Εξαγόρασε την ενεργή Prime Bank από την Τράπεζα Πυραιό και τη μετονόμασε σε Marfin Bank. Λίγο αργότερα εξαγόρασε την Εγνατία Τράπεζα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Τράπεζα στην Κύπρο. Αυτέ δημιούργησαν τον τραπεζικό βραχίωνα των δραστηριοτήτων του Ανδρέα Βγενόπουλου, τη Marfin Popular Bank. Το 2004 η Marfin μετονομάζεται σε Marfin Investment Group, MIG. Αν ενδιαφέρει να επενδύσει στι μεγαλύτερε τράπεζε στον κόσμο ή και κάθε είδου πολυεθνικέ στα διεθνή χρηματιστήρια, ο πιο εύκολο τρόπο για να το κάνει είναι με τη δωρεάν εγγραφή του βίντεο 24. Αν πάλι προτιμά να γνωρίσει τα χρηματιστήρια και την αστάθειά του ή θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να λύσει καλύτερα την αγορά, αξίζει να ρίξει μια ματιά στο λογαριασμό D. Πλέον, ο λογαριασμό D Προσφέρει επιτόκιο 3,89% για καταθέσει σε ευρώ, βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δίχτυ Euribor, και 5,31% για καταθέσει σε δολάρια, βασισμένο στο κειμενόμενο επιτόκιο του δίχτυ SOFR. Και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μα. Επιπλέον, τα νέα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν επίση επιλογέ για προθεσμικέ καταθέσει 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο έω 6,42% για τα ευρώ και 8,76% για τα δολάρια. Θα έχω όλε τι λεπτομέρειε και το σύνδεσμο για να ανοίξει το λογαριασμό στη Φιντούμ 24 στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Χρησιμοποιώντα το δικό μα σύνδεσμο για τη δωρεάν εγγραφή σου, θα έχει ένα μοναδικό extra bonus. Η χρονιά εκτόξευση τη MIG ήταν το 2007. Τότε ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου μία αύξηση ύψους 5,19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέρος της καλύφθηκε από το Dubai Financial Group που αγόρασε το 31,5% του ομίλου. Με την τόσο μεγάλη ρευστότητα η MIG άρχισε ένα μπαράζ εντυπωσιακών εξαγορών. Σχεδόν αμέσω έδωσε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για το 30% της Βιβάρτια που περιλαμβάνει τα μπραντς Τσιπίτα, Μπαρμπαστάθης, Goodies και άλλα. Και μάλιστα σε τιμή κατά 35% υψηλότερη από την τότε τιμή τη στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ακολούθησε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% των μετοχών τη Βιβάρτια. Η συνολική επένδυση μόνο σε αυτή ήταν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στη συνέχεια, καταιγισμό. Μεγάλε εταιρείε όπω η Άτικα Συμμετοχών και η Singular Logic πέρασαν στο χαρτοφυλάκι του MIG. Απέκτησε και σημαντικό ποσοστό μετοχών του ΟΤΕ, τι οποίε τελικά πούλησε στην Deutsche Telekom. Σειρά πήραν το ιδιωτικό νοσοκομείο Υγεία και τα μευτήρια Μητέρα και Λιτό στον τομέα τη Υγεία. Η Atka Holdings, που κατέχει τα Superfast Ferries και τα Blue Star Ferries, στην αυσιπλοεία. Στι ξενοδοχικέ επιχειρήσει επένδυσε στο Hilton Cyprus. Οι Ολυμπιακέ Αερογραμμέ ήταν μία από τι ηχηρέ εξαγορέ τη MIG το 2009. Μετά την εξαγορά μετονομάστηκαν σε Olympic Air ο Βιενόπουλο αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση σαν ήρωα που θα έσωζε το χρεοκοπημένο εθνικό αερομεταφορέα. Οι Ολυμπιακοί, που έχανε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα, αγοράστηκε έναντι 18 εκατομμυρίων. Ο Βιενόπουλο υποσχέθηκε ανέωση του στόλου και μετατροπή τη εταιρεία σε κερδοφόρα μέχρι το 2011. Στόχο του ήταν η εξέλιξη τη Ολυμπίκ ω ένα παγκόσμιο κλάση αερομεταφορέα. Και εκείνο να έπαιρνε λίγη από τη δόξη του ιδρυτή τη. Αριστοτέλη Ιονάση. Η εξαγορά γιορτάστηκε με μία μεγαλειώδη βραδιά στο αεροδρόμιο τη Αθήνα. Αποκλειστικά του καλεσμένου εμφανίστηκαν οι ακροβάτε του Σέικ του ολέη. Κάναμε το χρέο μα, είπε ο Βιενόπουλο κατά του εορτασμού. Υποσχεθήκαμε να κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε του Έλληνε υπερήφανου για μία νέα Ολυμπιακή. Το 2010 η Olympic Air και ο μεγάλο ανταγωνιστή τη, η Aegean Airlines, ανακοίνωσαν τη συμφωνία συγχωνευσή του. Μάλιστα, η τότε συμφωνία προέβλεπε σταδιακή κατάργηση του Brands Aegean υπέρ της Olympic. Τελικά, το 2013, και όταν πια η MIG είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα, η Aegean εξαγόρασε το 100% τη Olympic Air και την κατάσταση της θηγατρική τη. Η κατάρρευση. Μιλήσαμε νωρίτερα για τα 5,19 δισεκατομμύρια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της MIG. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως το μεγαλύτερο μέσο του ποσού καλύφθηκε από δάνεια που έδωσε η ίδια η MIG μέσα στους τραπεζών της. Συγκεκριμένα, δόθηκαν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε φίλια φυσικά ή νομικά πρόσωπα για αγορές μετοχών της MIG. 1,8 δισεκατομμύρια δόθηκαν στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την MIG για τη στήριξη των μετοχών εταιρεών του ομίλου MIG Ακόμα και η πολυδιαφημισμένη μεγάλη αραβική επένδυση του Dubai Investment Group πλέον ελέγχεται για την εγκαιρότητά τη. Αποκαλύφθηκε πω η MIG είχε δώσει δάνειο 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Dubai Investment Group προκειμένου να αγοράσει μετοχέ τη MIG. Η συναλλαγή διερευνάται για το κατά πόσο η επένδυση αυτή ήταν τελικά εικονική και παραπλάσει του επενδυτέ. Ακόμα και η μονίβα του πεδίου. Δανείστηκε 157 εκατομμύρια ευρώ από την Marfin Bank και επένδυσε την ίδια ημέρα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ιστορία τη μονή Βατοπεδίου και για το μόνιμο σκάνδαλο στο αναλυτικό μα βίντεο. Με λίγα λόγια, οι τράπεζε τη MIG έδιναν δάνεια στι συνδεδεμένε εταιρείε, θυγατρικέ τη, γνωστού επιχειρηματίε και όχι μόνο. Εκείνοι, με τα χρήματα του δανείου, αγρότησαν μετοχέ τη MIG. Πιο απλά. Η MIG αποκτούσε εικονική ρευστότητα με τα δικά της χρήματα. Αν οι μετοχές της MIG είχαν άνοδο, οι επενδυτές θα είχαν κέρδος και θα αποπλύνουν τα δάνειά τους προς αυτή. Σωστά? Σωστά. Μόνο που, όπως φαντάζεστε, τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Η Marfin Popular Bank επλήγει σφόδρα από την τραπεζική κρίση. Καθώς η MIG βασιζόταν στη διαρκή υπερμόχλευση με δάνεια για να αναπτυχθεί, η κρίση τσάχησε στα θεμέλια τη. Οι κυπριακέ τράπεζε του ομίλου είχαν επεκταθεί και στην Ελλάδα, δανειοδοτώντα Έλληνε πελάτε με τη ρευστότητα των Κύπριων καταθετών. Είχαν στην κατοχή του ελληνικά ομόλογα που άξιζαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμω, μετά το κούρεμα των ομολόγων στην Ελλάδα, αυτά έμειναν να αξίζουν μόλι 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι κυπριακέ τράπεζε δεν άντεξαν τη χασούρα και χρεοκόπησαν. Στα τέλη του 2011, ο Βιενόπουλο Αφήνει την ηγεσία τη Λαϊκή Τράπεζα. Κύπροι αξιωματούχοι έδωσαν εντολή να διερευνηθεί ο ρόλο του στην κυπριακή κατάρρευση που οδήγησε σε κούρεμα 10% των καταθέσεων ιδιωτών πάνω από 100.000 ευρώ. Η κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο πακέτο διάσωση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κορυφαίοι παράγοντε τη Κύπρου υποστήριξαν ότι τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν εξαιτία των σχεδίων του Βιενόπουλου. Οι εταιρείε που είχαν πάρει δάνεια με εγγύη στι μετοχέ τη MIG που είχαν αγοράσει με αυτά τα δάνεια, δεν μπορούσαν να τι πουλήσουν. Είχαν εγκλωβιστεί σε ένα καράβι που βούλιαζε. Καθώ οι περισσότερε από αυτέ τι εταιρείε ήταν θηγατρικέ ή σχετίζονταν με την MIG, βούλιαξε και η ίδια η MIG. Στι 16 Ιουλίου του 2007, μετά τη θριαβευτική αύξηση κεφαλαίου το 5,19 δισεκατομμυρίων ευρώ, η μετοχή τη Marfin Investment Group είχε τιμή στο ταμπλό 8,8 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ανοιχόταν στο ύψο των 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο κλείσιμο τη Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου του 2020, η κεφαλαιοποίηση τη MIG είχε συρρικνωθεί κατά 99,6% σε 35,2 εκατομμύρια ευρώ. Η τιμή τη μετοχής τη ήταν πλέον στα 0 ,0 3,75 ευρώ. Σχεδόν το σύνολο των 7,3 δισεκατομμυρίων τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου κάηκαν σε μια ταραχώδη διαδρομή 13 ετών. Τι απέμεινε από την MIG. Η Τράπεζα Πυραιό εξαγόρασε τη χρεοκοπημένη Μαρφίν Popular Bank. Μαζί κληρονόμησε και τα δάνειά τη προ αυτή. Οι θηγατρικέ τη MIG που ήταν και δανειολήπτε, έχοντα έλλειψη ρευστότητα, αποπλήρωναν τα δάνεια μετατρέποντα τα ομόλογά του σε μετοχέ. Έτσι, η Τράπεζα Πυραιό έγινε μεγαλομέτωχο τη MIG. Η εταιρεία πλέον δείχνει να είναι υποεκαθάριση και όχι ο τεράστιο επιχειρηματικό όμιλο που φιλοδοξούσε να φτιάξει ο Ανδρέας Βιενόπουλο. Η Πυραιό προχώρησε σε προσεκτική ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων τη MIG. Πούλησε την IBG, επενδυτική τράπεζα τη Ελλάδα, στον όμιλο Βαρδινογιάννη και πλέον είναι η Optima Bank λίγο αργότερα πούλησε σε αμερικανικό φαντ το 70,38% του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία ΑΕ. Υπό τον έλεγχο της τράπεζας, μέσω MIG, εξακολουθούν να παραμένουν ο Όμιλος Βιβάρτια και η Άτκα Γκρουπ, προς το παρόν τουλάχιστον. Η Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση Στις 17 Ιανουαρίου του 2008, μετά από μία βαριά ήττα με 4-0 από τον Ολυμπιακό και τον αποκλεισμό από τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδα, μία κίνηση με το όνομα Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση έκανε την εμφάνισή τη. Κυρίω εκφραστή τη, ο Ανδρέα Βιενόπουλο. Ο Βιενόπουλο είναι επικεφαλή μια ομάδα επιχειρηματιών που διεκδικούν τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Επιτίθεται στον τότε μεγαλομέτωχο Γιάννη Βαρδινογιάννη και ξεσηκώνει τον δυσαρεστημένο κόσμο τη ομάδα εναντίον του. Στι 14 Απριλίου του 2008, η ΠΕΚ 3.000 30 και πλέον οπαδών στο πεδίο του Αρέο. Στόχος, η παραχώρηση των μετοχών του Βαρδινογιάννη στην ΠΕΚ. Κάτω από την πίεση τη κοινή γνώμη, ο Γιάννη Βαρδινογιάννη υποχωρεί. Δεν πουλάει το 90% των μετοχών του, αλλά πέφτει στο 54,7%. Το 10%, βάσει νόμου, ανήκει στο αερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Μέσω τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τα στελέχη τη ΠΕΚ αποκτούν το 35,3% και ο ίδιος ο Βιενόπουλος το 10% αυτού. Παρότι ήταν ουσιαστικά μικρομέτοχο, η κοινή γνώμη θεωρεί πω η ΠΑΕ είναι πλέον του Βιενόπουλου. Προέδρο τη ΠΑΕ αναλαμβάνει ο φιουπλιστή Νίκος Πατέρας. Με τα χρήματα τη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αγοράστηκαν ποδοσφαιριστέ παγκόσμια φήμη, όπω ο Ζιλμπέρτο Σίλβα και ο Τζιμπρίλ Τσιτσέ. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2009-2010, ο Παναθηναϊκό κατακτά τον Νταμπλ. Όμω. Το εγω των επιχειρηματιών, η ανάγκη νέα ιζωή χρημάτων μόλι δύο χρόνια μετά τη σύσταση τη πολυμετωπικότητα και οι ενστάσει για τα υπέργο ποσά που τα πανίχθηκαν στο μεταξύ, έφεραν τη ρήξη. Τελικά, ο Βιενόπουλο αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Άφησε ξανά αιχμέ για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και τόνισε πω έχασε 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι δολοφονίε Στι 5 Μαου του 2010, η Ελλάδα απεργούσε αντιδρώντα στην πληροφορία για το πρώτο μνημόνιο. Στη διαδήλωση εκείνη ημέρα, ομάδα γνώστων έριξε μία μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη στο κατάστημα της Μαρφίν Μπανκ στην οδό Σταδίου. Στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 30 εργαζόμενοι. Από τη φωτιά που ξέσπασε, έχασαν τη ζωή του ο επαμεινόντα Τσάκαλη, 36 ετών, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών. Η οποία ήταν 4 μηνών Αγίου. Ο μοναδικό συλληφθή αθωώθηκε ελήψη εν ικανών ενδείξεων ενοχή. Ένοχοι για φόνο εξαμελία τριών υπαλλήλων, για σωματικέ βλάβε άλλων 21 υπαλλήλων, για πολλαπλέ παραλήψει στα μέτρα περιασφάλεια και στην εκπαίδευση του προσωπικού, κρίθηκαν ο διευθύνοντα σύμβουλο τη ΜΑΡΦΗΝ, ο υπεύθυνο ασφαλή του κτηρίου και η διαθέτη του καταστήματο. Στο πόρισμα που συνέταξε ο τεχνικό επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασία, αναφέρεται πω η έξοδο του κινδύνου ήταν κλειδωμένη. Όλοι οι εργαζόμενοι κατέθεσαν πω δεν είχε γίνει ποτέ άσκηση εκένωση του κτηρίου. Επίση, το υποκατάστημα δεν διέθετε το απαιτούμενο από τον νόμο πιστοποιητικό περιασφάλεια. Επιπλέον, δεν είχε δοθεί εντολή στου υπαλλήλου να εγκαταλείψουν τι θέσει του πριν τον εμπνευσμό. Αυτό παρότι ήδη υπήρχαν φόβοι για σοβαρά επεισόδια στην πορεία που διέστησε στα δύο. Αντίθετα, του είχε δοθεί οδηγία να εργαστούν κανονικά. Ο Βιενόπουλο διέψευσε πω η Μαρφίν είχε πιέσει του εργαζόμενου να εργαστούν την ημέρα τη απεργία. Βατοπέδη το βατερλό Βιενόπουλο. Κάποιε αναλύσει υποστηρίζουν πω ο στόχο του Βιενόπουλου ήταν να εφαρμόσει πολιτικά σχέδια με τον ίδιο στο επίκεντρο. Υπήρχαν φήμε πω να είναι ο επόμενο πρωθυπουργό. Το αυτό ίσω και να γινόταν πραγματικότητα αν δεν είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του βατοπεδίου. Η διερεύνηση του σκανδάλου από την Επιτροπή τη Βουλή άνοιξε του ασκού του Αιώλου για το Βιενόπουλο και την MIG. Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του μοναστηρίου αποκάλυψε πω offshore εταιρείε που ανήκαν στη Μονή δανειοδοτήθηκαν από τη Μαρφίν για να επενδύσουν στη Μαρφίν. Η έρευνα για τι παράπλευρε οικονομικέ δραστηριότητε του βατοπεδίου αποκάλυψε Πους πάνω από 200 φυσικά πρόσωπα και εταιρείε πήραν δάνεια 800 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα δάνεια πάρθηκαν από τη Μαρφίν και σκοπό τη ήταν να αγοράσουν μετοχέ τη MIG. Κατόπιν, η Επιτροπή τη Βουλή ζήτησε έλεγχο τη Τράπεζα Ελλάδο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τη MIG. Το πόρισμα αποκαλύπτει πως συνολικά για δάνεια αγορά μετοχών δόθηκε από τη Μαρφίν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2008. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 130% των κεφαλαίων της τράπεζας. Το ίδιο πόρισμα επισημαίνει πως ακόμη 1,8 δισεκατομμύρια δόθηκαν από τη Μαρφίν σε ομίλους που αποτελούσαν συνδεδεμένα μέρη με τον όμιλο MIG. Οι δανειολήπτες παύλα θηγατρικές MIG αγόρισαν συμμετοχές όταν άξιζαν περισσότερα από 6 ευρώ και ξέμενε τελικά μετοχές αξίας λεπτών του ευρώ. Τα δικαστήρια στην κατάρρευση τη κυπριακή οικονομία, ο Βιενόπουλο βρέθηκε στο στόχαστρο. Κατηγορήθηκε ω υπέτειο τη καταστροφή. Στη Μεγαλόνισο θεωρούνται πω χειραγώγησε την αγορά με παραπλανητικές δηλώσει. Τα περιουσιακά του στοιχεία στην Κύπρο, ύψου 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, πάγωσαν. Ο Βιενόπουλο ξεκινά προσφυγή σε διεθνέ δικαστήριο κατά τη Κυπριακή Δημοκρατία. Διεκδικεί 824 εκατομμύρια ευρώ Ω επιστροφή τη επένδυση στη Λαϊκή, την οποία είχε εγκαταλείψει μετά την χρεοκοπία. Ταυτόχρονα, η Λαϊκή Τράπεζα καταθέτει αγωγή κατά τη MIG για ποσό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2016, με απόφαση των μετόχων τη MIG, ο Ανδρέα Βιενόπουλο πάβει να είναι πρόεδρο τη. Οι Κυπριακέ Αρχέ ζήτησαν από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει από την πλευρά τη την υπόθεση κατάρρευση τη Λαϊκή Τράπεζα. Ο Βιενόπουλο, παρότι δήλωσε καλοδεχούμενε οι έρευνε, πέρε την αντεπίθεση. Μήνυσε την πρώην πρόεδρο του Αρίου Πάγου και υπηρεσιακή πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου. Εμφάνισε μία ηχογραφημένη συνομιλία, στην οποία εμφανίζεται μία φίλη τη Θάνου να ζητάει χρήματα εκ μέρου τη από τον Βιενόπουλο, προκειμένου να τον ευγνωρίσει δικαστικά. Στι αρχέ Οκτωβρίου του 2016, η εισαγγελία διαφθορά άσκησε ποινική δίωξη σε βάρο του Ανδρέα οι 14 ακόμα στελεχών τη Μαρφίν. Η κατηγορία ήταν απιστία σε βαθμό κακουργήματο. Στι 5 Νοεμβρίου του 2016, ο Αντρέα Βιενόπουλο πέθανε από καρδιακή προσβολή. Με το θάνατό του, όλε οι ποινικέ διώξει προ το πρόσωπό του έπαψαν. Η κληρονομιά του Βιενόπουλου. Το θάνατο του Αντρέα Βιενόπουλου δεν τον περίμενε κανεί και σίγουρα ούτε ο ίδιο. Ήταν μόλι 63 ετών και πολύ δραστηρίο. Παρότι μεταφέρθηκε στην τελευταία του κατοικία με υπερπολιτελή λιμουζίνα, για την ίδια τελευταία κατοικία δεν ξοδέστηκαν χρήματα. Ο τάφο του, μέχρι και σήμερα, παραμένει χωμάτινο, με μία φωτογραφία, ένα μαρμάρινο σταυρό, ένα κομμάτι μάρμαρο με το ονοματεπώνυμο του κλειπόντο, ένα καντιλάκι και δύο γλάστρε με πλαστικά λουλούδια. Κληροδότηση στου κληρονόμου του μία μεγάλη περιουσία, η οποία περιλαμβάνει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και μετοχέ όμω του άφησε και μια σειρά από εκκρεμότητε, οι οποίε σε αρκετέ περιπτώσει παραμένουν ανοιχτέ. Οι περισσότερε είναι φορολογικού χαρακτήρα. Ταλαιπωρούν μέχρι και τι μέρε μα τη χείρα του Αρετή Σουβατζόγλου, καθώ και τα δύο παιδιά του από τον πρώτο του γάμο, τη Μελίνα και τον Φίλιππο. Οι τελευταίοι, με έτοιμο που υπέβαλαν, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαδικασία τη εκαθάριση. Αυτό σημαίνει την πώληση ολόκληρη κινητή και ακίνητη περιουσία που άφησε πίσω του ο Ανδρέας Βγενόπουλο. Σκοπό τη εκαθάριση είναι να εξοφληθούν οι απαιτήσει των πιστωτών και στο τέλο, εφόσον υπάρξει κάποιο υπόλοιπο ποσό, να περάσει στου κληρονόμου. Η αρετή σου Βατζόγλου κατοικεί πλέον στο Λονδίνο μαζί με την κόρη τη από τον πρώτο τη γάμο. Δήλωσε πω ο Ανδρέας Βγενόπουλο πέθανε φτωχό. Όμω, βγήκαν στο φω δημοσιότητε ρεπορτάζ για το πώ η ναυτιλική εταιρεία Μπαριμπά του Βιενόπουλου κατέληξε στην ίδια την αρετή σου Βατζόγλου ακολούθω πουλήθηκαν πλοία αξία εκατομμυρίων ευρώ. Τα παιδιά του Βιενόπουλου είναι στα δικαστήρια με την αρετή του Βατζόγλου για αυτήν την περιουσία. Φαίνεται πω τα παιδιά του Βιενόπουλου αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται οικονομικά. Ο Φίλιππος Βιενόπουλο ένα καλοκαίρι βρέθηκε να απασχολείται σε μαγαζί που πουλάει λουκουμάδε στη Μήκονο. Εσά, ποια είναι η όψή σα. Γνωρίζατε για την ακμή και την παρακμή του Ανδρέα πιστεύετε πως συμμετείχε τόσο ενεργά στην κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας? Ή μήπω είστε από εκείνου που πιστεύουν στη θηρία νομοσίας που συναντήσαμε στη συγγραφή αυτού του σενάριου. Ότι δηλαδή είναι ο Έλληνα Έλβη σκηνοθέτη του θάνατό του και ζει στη Βενεζουέλα στην υγεία των κορόιδων. Πείτε μα στα σχόλια. Όπω και να έχει, αυτή η χρονιά μην αφήσει τον πληθωρισμό να φέτει τι καταθέσει σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό DITS 24 μπορείς να κάνεις τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και λογαριασμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα θα έχεις ένα μοναδικό έξτρα μπόνους αν κάνει την εγγραφή σου από το λίγμα στην περιγραφή. Το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της χώρας μας που εκτός από τη Μονή εμπλέκει και πολλαπλούς πολιτικούς. Δείτε το αναλυτικό μας βίντεο σχετικά. Είμαι ο Σύριο της Χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.